Νέο βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και όπως θα παρακολουθήσουμε, οι ανατροπές είναι μεγάλες στον δεύτερο κύκλο της σειράς Παγιδευμένη. Με τον Δημήτρη και τον Ανδρέα να έχουν βάλει σκοπό να βρούνε τον περιζήτητο μανιακό δολοφόνο. Έτσι κάποια στιγμή πηγαίνουν στο σπίτι του νεαρού που πιστεύουν ότι έχει σχέση με τα εγκλήματα και εκείνος μόλις τους βλέπει πανικοβάλλεται. Τρέχει και πυροβολεί τον Ανδρέα. Με τη σειρά του ο Δημήτρης πυροβολεί αυτόν τον νεαρό για να μην τους ξεφύγει, αλλά η αρχή του τέλους έχει γραφτεί καθώς ο νεαρός έχει κάποια σπάνια ασθένεια. Μια ασθένεια που δεν αφήνει το αίμα του να πήξει. Και έτσι, αν και ο ίδιος ο Δημήτρης τον πηγαίνει στο νοσοκομείο, ο νεαρός αφήνει την τελευταία του πνοή, ενώ ο Ανδρέας, που έχει εκείνος μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ξεφεύγει τον κίνδυνο. Ο Δημήτρης δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο νεαρός που πυροβόλησε είναι νεκρός. Τα βάζει με τον εαυτό του, καθώς γνώριζε ότι ήταν άρρωστος. Η Άννα και ο Σταύρος προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, λέγοντάς του ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα, αλλά εκείνος δεν ακούει κανέναν. Και ενώ οι τύψεις το βασανίζουν, ο παππούς του νεαρού, οργισμένος, τον απειλεί ότι θα κάνει τα πάντα και ό,τι περνάει από το χέρι του για να σαπίσει τη φυλακή. Εσύ και η οικογένειά σου θα καταστραφείτε. Να το θυμάσαι αυτό, του λέει. Αμέσως απευθύνεται στον Αλέκο και του ζητάει να καταστρέψει την καριέρα του Δημήτρη και να τον κλείσει στη φυλακή. Χαρούμενος ο Αλέκος που θα μπορέσει να τον καταστρέψει, πάει στον αρχηγό της αστυνομίας και καταγγέλει τον Δημήτρη και τον Ανδρέα ότι έκαναν κατάχρηση εξουσίας και σκότωσαν έναν αθώο, ενώ αργότερα ενημερώνει τους δημοσιογράφους για την πράξη τους. Ο αρχηγός της αστυνομίας γίνεται έξαλλος με αυτά που ακούει και ενημερώνει, όπως θα δούμε, το Σταύρο ότι ο Ανδρέας και ο Δημήτρης βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, ενώ του λέει ότι αν βρει παραπτώματα μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!